πίστες. Γράφουν τίποτε καλό τα φίλια, κύριε Θάνο? Ναι, Βαριές, τα ίδια και τα ίδια. Ορίστε ο καφές. Ευχαριστώ. Ας κόπα ξανά να δούμε. Είσαι σίγουρος πως εν το γράψαν πως ενάρτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο χορκό μας? Εν το έγραψα, Λαμιτζανία, εν το έγραψα. Έδωσα τις δυο φορές γυρό. Ο Μουχτάρης φταίει. Είπα του να καλέσει δημοσιογραφική διάσκεψη και να τα πει τους δημοσιογράφους. Ξέρει ο κουμπάρος, λαλί μου. Αν χρειάζεται να κάνω έτσι πράγμα, εχθές που του τηλεφώνησα, αν χρειάζεται τίποτε ιδιαίτερο ο πρόεδρος για να τον τρατάρουμε, θα μου το ελάλε, λαλί μου. Εσύ τον πολλά ψηλά τον κουμπάρο, του το φρίξω. Και εγώ που εκαρτέρουν πως θα το γράψουν οι εφημερίδες ότι θα έρθει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εις τον καφενέν του Λαμιτζανή. Καλό για τη δουλειά, ξέρεις. Τι να σου κάνω, εν το έγραψα, εν το έγραψα. Μα τόσες κόλλες, σιόρ, τι βρίσκουν και γεμώνοντες? Σε πιο σημαντικά θέματα, έτω. 1,2 δισεκατομμύρια θα αφήσει φέτος ο τουρισμός στον τόπο μας. Χαράς πολλής, α. Δηλαδή, κύριε Θάνο, θα έρθουν πολλοί τουρίστες? Πολλοί δεν λες τίποτε, μιλιούνια. Η κάθοδος των μυρίων που λαλούν? Όχι μόνο των μυρίων, των εκατομμυρίων. Σχεδόν 3 εκατομμύρια τουρίστες θα μας κουβαληθούν. Δηλαδή, θα φέρουν και αντάλλαγμα. Συνάλλαγμα, Λαμιτζανή, συνάλλαγμα. Αφού σου είπα, 1,2 δισεκατομμύρια. Ναι, άμα άλλοι ένα ταξίκο καλήσουν. Αν είσαι τρόπο και εφέρναμε και λίους τουρίστες στο χωρκό μας, επίραζεν κάτι. Για να έρθουν τουρίστες στο χωρκό μας, πρέπει να έχουμε αξιοθέατα, αρχαιότητες. Έχουμε βαούρκα, έχουμε τσούρες. Α, τώρα που είπα τσούρες, το χτινό της Λενούς τι έγινε και ναι. Ακόμα υποφέρει. Και πολλά φοβούμε σήμερα αυκάλιδη και την ευκάλιδη ημέρα. Ξέρεις, τώρα που το σκέφτομαι, κάτι μπορεί να γίνει. Για την τσούρα? Όχι για την τσούρα, για τους τουρίστες. Υπάρχει τρόπος να τους προσιλητήσουμε. Όχι και να τους προσιλητήσουμε, να τους προσελκύσουμε, να πεις. Καλά, έτσι από τούτο. Που λαλείς, έχουμε αρχαιότητες στο χωρκό μας. Έχουμε το γέροντο Τοφί και την κοτσάκαρη τη Φώτου. Θεόφοβε, είπα σου να πάνε ακούω αντίς τους μητσούς όλους να πέ, όχι σαν τους είπα. Είπες μου, μαστρέ, είπες. Τι μου κάνεις να με και γράφει μου ποίηματα, ρε. Έπια με ένας ίστρος, μαστρέ, μια έμπνευση. Τι είπα να το γράψω πριν μου φύγει. Χρυσοφιά, μα μου φύγει εμένα να σου αντιδράξω μια, να σου έρθει αψίημα. Μα γιατί, μαστρέ, πού ξέρεις, μπορεί καμιά ημέρα να γίνω ο νομπελίστας. Ας σου την καπλατήσω, είναι νομπελίστας που να γίνεις. Εν κουτρουμπελίστας που να γίνεις. Ας με να σου το θκευάσω πρώτα. Εν τσο πολύ, μόνο πέντε κόλλες. Μια πεντάρα την ημέρα δικαιούσε. Είπα σου να πάνε ακούω αντίστοιχου μητσού τα με να βάλετε τι σημεούς. Έφερα μια γκάσια και έχω τις ποδιές σου. Να πάεις να τις πιάσεις άμα κάνεις αγκιάσι, να τις πάρεις αμέ στον Λαμιτζανή, να στολίσει τον καφενέ. Πέρασε να πέτω. Εντάξει, μαστρέ, να πάω, να του τανίσω κιόλας. Να μην του τανίσεις, να κάνει τα μόνο στο Λαμιτζανή. Εσύ να πάεις να κουβαλήσεις τους μητσούς όπως σου είπατε, εσύ κουμπίνε, ρε. Ενέλειψη. Και ενέλειψη, ρε. Τα κοβελούθηκε. Τα πράγμα. Έγαινουν κι όλοι χορκανοί, έγαινουν. Ερώτησα και τον παπά, δάσκαλε λαλό του, πόσο καιρό έχει να βαφτίσεις μωρό μες στο χορκό, αν το βρεις λαλί μου. Επέμουν εσού λαλό του, ένα χρόνο λαλί μου. Άψες βίσαι, άιστα λαλίς μου και λαλό σου, δεν φέρει την κουβέντα που το κόντο ήρει. Γεννούν οι χορκάνες πιο, δε γεννούν, ελιάναν τα κοπελούθηκια. Και ποιος τους είπε να σταματήσουν να γεννούν, αρωτήσαν με εμένα. Μάνα μου, το χτινούλικό μου, και να μέναν δεξιάμανα. Εν τη σε πέρασε, κορί μου. Εν τη σε πέρασε. Πάει εκεί, πάει δά, τα μάτια της ερθολά, ζαλισμένη, αλλού πατά, αλλού βρέθετε. Αφού μ' ακούς να της κάνεις τη θεραπεία που σου λαλώ, που σίγουρη. Εμείς στους τσερούς μας, όσο να φάει τίποτε το φτηνό και να το βλάψει, ευκούσαμε του κατούριμα του μωρού. Κι ως που να πεις τρεις φορές το πατέρι μου, είναι Γιάννης. Καμάνα. Μα αλλάξαν οι γεροί. Έχουμε χτηνία τους τώρα. Έχουμε να μαπούν τους να έρθουν να γιάνουν το χτίνο. Μια φορά να μην κάνεις τούτον που σου λαλώ να γιάνει Παρασκευού να κορτώσει νουρο. Και πού να πάω να βρω τώρα εγώ κατούριμα του μωρού? Ξέρω στην ευχή σου. Μια φορά να είπας, είναι κρίμα να ψωγίζει το χτίνο έτσι στα καλά καλούλικα. Εν και εκείνο ψήσει. Ναι, άιστο ένα μεν έχουμε με χαλούμια. Τούτον είναι το κακό. Λοιπόν, η σωστή σειρά είναι όπως σου την έγραψα. Πρώτο, ο παπάς σου καλωσορίζει τον πρόεδρο. Έπειτα, ένα μικρό κοριτσάκι του δίνει ένα πουκέτο λουλούδια.
και ακολουθεί η προσπόνηση. Σύντομη και περιεκτική. Ήβρε τον παπά μου που μπορεί που είναι σύντομο. Είναι άξιο να μιλά για τρεις ώρες. Γι' αυτό είναι κάτσαμε εδώ. Για να τη συντομεύσουμε. Διότι μετά θα κάνει αντιφώνηση ο πρόεδρο. Μετά θα ακολουθήσει το κέρασμα με εκλεκτά προϊόντα του χωριού. Αν μείνει να τα δοκιμάσει. Θα μείνει. Και πώς είσαι σίγουρος για τούτο, Μάκη? Είναι πολύ απλό, Σούλα. Η προσφώνηση του παπά σου θα τελειώνει ως εξής. Και τώρα, κύριε πρόεδρε, εκλεκτά προϊόντα του χωριού μας σας περιμένουν. Παρακαλούμε όπως τα τιμήσετε. Βλάξυπνο. Μα το γράφει, δάμε. Τώρα το σκεφτήκα. Λοιπόν, γράψε το, δάμε. Μα πού, τα μέσα του τη γραμμή? Όχι σε εκείνη τη γραμμή, στην αμέσως που κάτω. Α, στην που κάτω, στην τέλεια που κάτω που κάτω. Όχι στην τέλεια που κάτω που κάτω, στην αμέσως πιο πάνω. Α, στην πιο πάνω, 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 πάνω. Συγγνώμη, μάκια. Εμίλησα σου να έρθεις, γιατί θέλω σε για κάτι που έμπαιρνει υπόμονη Χριστίνα. Επέμπους και τσοβί, είτε που με θέλεις, είμαι ούλη αυτιά. Εσύ άκουσα, είπες τίποτε? Είπα, ακούω, πέμου. Ακριβώς έτσι καίσουνε με πάθα ποτέ μου, να μείνω μ' αν είχαμε μια βράκα. Και τώρα ίνταλωσε να πάω να καλωσορίσω τον Δεσπότη. Όχι τον Δεσπότη, εν ο πρόεδρος που ενάρτη. Που τον Μάρτιν που σύστηκε την μια βράκα και μείναμε μια. Να χαρείς ράψε μου μια τσινούρκα που να είσαι στις ευχές μου. Δεσπότης του, το σέντζεν παίξε γέλασε. Μα τώρα θέλεις να πεις εφέρες με τα μέγια να σου ράψω βράκα? Ποτέ να σου κάνω πλάκα. Παρατήραμε στο αρμάρι να δεις πως είναι αλήθεια που σου λέω. Εν έχω άλλη. Και το πει, μπορεί να είμαι ράφτενα, αλλά βράκες δεν ράφκω. Εν ξέρω. Αν υποφέρω, λαλή, έχει 30 χρόνους να έρθει δεσπόλη στο χορκό. Γυνίσκεται να μην πανίσω, γυνίσκεται. Και το πει, δεν είστε και σήμερα κιόλας. Να σε πκερώσω που να είσαι στην ευχή μου, να σε πκερώσω. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω και θα το έκανα, αλλά εγώ μόνο φουστάνια ξέρω να ράφκω. Και τούτο σου ευλοημένος ο δεσπότης, εν έρχεται την τσερκατσί να μας λειτουργήσει κιόλας. Και να σου πω το είμαι αυτό μου που τον καιρό που μου μισείς ένα θυμούμε να έρθει δεσπότη στο χορκό και να με λειτουργήσει. Κύριε το δυνάμεο με θυμών γένου άλλων γαρεχτός σου βοηθών ουκέχομεν εν θλίψεσαι. Κύριε τον δυνάμεο ελέησον ημάς. Βουράς πω πίσω να νοσου Ελένου και ο δεν χαΐζω που χτινά. Να σου πω, έχεις ευθύνες και να μην μου τις παϊρίζεις. Έπεψα σου το άψες βυσένα που θέλεσαν. Θέλω να γιάνει το χτινό μου, κατάλαβες? Με λικοτίζεις λαλό σου και κάθομαι πας αυτού με ένα κάρβουνα εγώ τώρα. Το δίλης έρχεται ο πρόεδρος και μείναν ούλες οι δουλειές μου μισοδότσιτσα με. Άντε, άις με. Ναι, κουμπάνε, βρίξω. Ο κουμπάρος σου Αχιλλέας είμαι. Να μου καλύψε καλά. Είμαι καλά. Δόξα σε ο Θεός. Ναι, είμαι καλά. Ο πρόεδρος μας πώς είναι καλά? Πάντα καλά ράνει. Είχα αγωνία και έπια τον να δω να μου κάνει. Ξαπούλαμε, με μέτρα παντάνω σου. Έναν εσέναν που λάλο κουμπάρι. Ξαπούλαμε, Ρηλίνου. Κόρη, μιλώ με τον κολλητό του πρόεδρου τώρα. Καταλάβεις, ξαπούλαμε. Άτε να δω, α. Ναι, κουμπάρι μου, ναι. Το χορκό εντύθηκε στα γιορτινά του και καρτερά σας. Α, τώρα που τα θυμήθηκα, ο Μιχαλάκης μας. Ναι, ο Μάικολ, Ναι, ο Μάικολ, είναι να μου κάνει καλά, καλά, πάντα καλά. Και η κόρη μου το ίδιο, η κόρη μου, η Σούλα, ναι, καλά. Ξέρεις, ο Μιχαλάκης, ο Μάικολ, τερκάζουν πολλά με... Άντε γεια μου, κόπηκε η γραμμή. Πολλά καλά έκαμε και κόπηκε η γραμμή. Να δούμε τι να κάνουμε και με τη τσούρα μου. Τσούρα σου, τσούρα σου, τσούρα σου. Που να μην ευλοημένη για τσούρα. Άντε με σε ωραίο χώρα να κατουρίσω και νοιάζει με για τη τσούρα σου τώρα. Ακού να σου πω, εγώ μια την έχω και θέλω την άκουσα. Και δεν μου ανήσασε για να βεις, γιατί κατά Θεό ξηχάνω και πως είμαστε συγγενείς σε ούλα. Και όπως μου την ψέκασες, έτσι να τη γιάνεις κιόλας. Να πά να βρεις μωρά, να σου κατουρίσουν, να μου φέρεις το κάτουρο, να ποτίσω την Παρασκευού. Να γιάνει.
Μπράβο, δείσε το για με έτσι καλά ρε άψες βυσέ και τράβα το καλά να την δώσει. Αν ήταν δαμή η Άντζη και τάνα μας, έτσι θα ήταν καλύτερα. Πόσες φορές να σου το πω ρε, η κόρη μου έχει άλλες δουλειές να κάνει. Ελπίζω να είναι στην υποδοχή του Προέδρου, α. Μα ήταν που μου λαλείς τώρα, γίνεις και δεν αλείψει κανένας, όλοι ένα δαμή. Α, με το λαλιστού τον και με σίγουρο. Έλα τράβα το έτσι καλά να σταυρώσει. Ναι. Έτσι να σταυρώσω όπως είπε ο Μουχτάς. Μπράβο, σταυρώσαν καλά τώρα, Γιάννη. Μα έλα σου πω, να που εννοείς με τούτον το ένε σίγουρο. Έτω κύριε Λαμιτζάνη, την ώρα που έχουμε να φέρω τις σημεούδες, είδα τη Χριστίνα, τη γυναίκα του Παυλή, τη Ράφτερ. Έτσι είπα σου ότι έθεν να έρθουν οι στιγμοδοχοί του Προέδρου. Όχι, να έρθουν. Ο γέρος ο Τροφής έφερε. Έπαθεν τίποτε ο γέρος. Δεν έπαθεν τίποτε, μια χαρά είναι. Έτω επειδή ένεσαι καινούργια βράκα λαλή, ένερκε. Νομίζει πως είναι τον δεσπότη που να υποδεχτούμε. Ένα γέρο βραγκά που τον έχουμε να μην το δείξουμε του Προέδρου. Κατά που λαλεί η Χριστίνα, για που έφθαρτη καθόλου, για που να φορήσει πατελόνι και να έρθει. Ωι φίλε μου, πού να τ' ακούσει ο Μουχτάρης. Να μου να ακούσει ο Μουχτάρης πάνε. Συνάφερε τον άνθρωπο και φέρτσε τσ' αέρα. Ήρθες πας την ώρα αν Μουχτάρη. Τελειώσατε να κάνω επιθεώρηση. Άφηστα τούτα και άκου το νέο. Ο γέρος ο Τοφής αν θα έρθει στην υποδοχή του Προέδρου δεν θα φορεί βράκ. Ήντανος, ένα αρχιδίτσιρος. Όχι, ένα φορεί πατελόνια. Έγινε. Εμένα ερώτησε με. Με κοφτεί που το πρωτόκολλο, εγώ θα σταθώ πιο πίσω δίπλα σου. Εκτός και δεν με θέλεις. Δεν είναι τούτο το θέμα. Όχι, τούτο είναι. Σούλα, σου εξήγησα ότι το σωστό είναι να σταθείς δίπλα από τον παπά σου, που είναι πρόεδρος της κοινότητας. Εγώ θα σταθώ δίπλα από τον δάσκαλο. Λάλλος να κακοφάνει του Προέδρου. Όχι, δεν θα του κακοφάνει όμως. Πάλι όμως, πάλι. Κατάλαβα, φοβάσαι να πάει και σχολιάσουν τη χορκανία. Όχι ακριβώς, όχι όμως. Αμά με τον τόμος, Μάκη. Σούλα μου, αφού σου εξήγησα ότι τι σε πειράζει να σταθείς ένα μέτρο πιο μπροστά. Τι πειράζει να σταθώ ένα μέτρο πιο πίσω. Ο παπάς σου, που είναι πρόεδρος της κοινότητας, θα σε συστήσει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε κατάλαβες. Ναι, κάνω τη χειραψία και έρχομαι πίσω πάλι. Επιμένεις. Επιμένω, ναι. Τέλος μου, ας είναι. Εντάλλως ας είναι, έτσι να μείνουμε. Δεν κατάλαβα. Θα κάνουμε μια πρόβα. Πρόβα, πάλι δεν κατάλαβα. Μάγκη. Ότι είσαι ο πρόεδρος, εντάξει. Ναι, ας πούμε ότι είμαι ο πρόεδρος και λοιπόν. Λοιπόν, πήνε σας πιο πίσω. Κι αμέ. Ποδάρε, παπάς μου. Τελειώνει με τα δικά του και προχωράς στις συστάσεις. Έλα λίγο. Κι μπροστά. Να με. Κι μπροστά. Α, τσάβε. Πού έμειναμε. Στις συστάσεις. Χα. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, τούτος είναι ο παπάς μου. Ναι. Από εδώ η κόρη μου Βασιλική. Α, χαίρομαι πολύ. Πώς είστε? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Καλωσορίσατε, κύριε πρόεδρε. Μα τι κάνεις? Θέλω να φιλήσω τον πρόεδρο. Να απαγορεύεται? Εσύ φταίς, κύριε Μουχτάρη, για να το παραδεχτείς. Δεν ελέγχεις τα πράγματα μες στο χορκόν. Πάει, τέλειωσε. Πιένε, Γιάννη, στο ουκιάκι σου που σου περνά κι άει στην διοίκηση του χορκού σε μένα που μου περνά. Περνά σου, αλλά ο πρόεδρος ενάρτη και δεν θα δει βρακά. Τα νίκο που του βούρουν και κάμε έναν καφέ τέλος σου. Μα όλα τα προβλήματα του χορκού σήμερα να θυμάσαι και να μου. Τελειά έχτες η διάταση να μην κάνουμε καφέ, να μην ξημαρίσουμε φλιτζάνια, να μείνει ο καφένες γυαλί. Μα πέμω ότι έτσι έκαμες. Φυσικά όχι. Ένα επιχείρηση που έχουμε κύριε Μουχτάρη. Αν μην κάνω καφέ δεν σύνταλωσε να ζήσω. Έτσι πιάνω και εγώ τσεκούι που την κυβέρνηση. Έξω τα τυχερά. Απέτ, πιένε κάπου τον καφέ του σιωπή. Ο καφέ σε γίνει και ώσπου να πεις κρομίδι. Άφο. Είδες εξυπηρέτηση. Άφο, του Θεού, μάγαμε στον μανιμάνι. Ένα ο καφές του άψεσβησε που δεν τον αφήκε να τον πει. Α, και έφερες τον να τον ποτίσεις εμένα. Για σε τον ποτίσω ειν. Ούλοι πάνε από χάντρα σήμερα, ρε, ούλοι ρε. Κανένας δεν σου πάει κόντρα Μουχτάρη. Το παραδέχτου το πως είσαι χασκιασμένος επειδή για την ερχομόν του Προέδρου που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Εμένα για να ξέρεις, το πρόβλημα μου με βασανίζει ένα άλλο. Κι όνα. Είμαστε λιψινοί μες στον χορκό. Θέλει να πεις ελίος ο νους μας. Αν μαύρο ήρευκε. Είπα σου πως ελίος ο νους μας. Είμαστε λιψινοί ώσπου πάμε λιανίσκουμε. Α, για τον πληθυσμό που θέλεις. Για τον πληθυσμό. Πού τους νέους, πού τα μωρά. Ποιος αναγκράει τις σημεούδες.
ή να ξαναπαντρευτώ ή όγαλο, να κάνω κανένα κιό του ζήνε να έχουν. Κάτσε γάρε ψόχος που να κοιτσαεί. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε νέες γενέτσες μες στο χωρκό. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε εισαγωγή. Κανείρε, και ούλον πελάρες, κανείρε, ούλον πελάρες. Είναι καθόλου πελάρες που σου λαλώ, εσύ σοβαρά που σου μιλώ. Να φέρουμε κανένα 2.000, να τους δώσουμε και ποτούν την υπηκότητα, να τελειώνουμε, να λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί να μην εισάξουμε αγκαστρωμένες και ετοιμόγεννες, να ανοιχθεί μόνο μιας το θέμα του πληθυσμού, α? Πολλά καλή ιδέα. Μόνο σου που το σκέφτηκες. Ό,τι πεις του πελού, λαλήσουν ναι. Έλα, Τζοβί. Έλα στο να κάτσεις να πνάσεις, ε. Πέ μου, είναι τα χαπαρκά. Μα δεν μπορώ να κάνω τα αρμάρκα φωτού, είναι τα μπορώ να βάλω μέσα. Είναι τα χαπάρκα, λαλό. Α, είναι τα χαπάρκα. Έτω, ήμου της Χριστίνας του Παυλή να μου ράψει μια βράκα και μου κλουθά. Ε, αν εμπόρουν έρευκα σου την αιώ, αν ψέω αφά. Έθωρο ποιον να ρέξω το βελόνι. Ε, την κλωστή δεν μπορώ να τη ρέξω από την τρύπα του βελόνι. Εγώ το φώτια σαν υψε. Και να πούμε για την αλήθεια, έθωρο με το βελόνι. Αμανά, όρισε. Θέλετε να σας κάνω κανένα τσάι να πείτε. Ε, κάμε μας, κορί μου. Ε, Τόβι, πίνεις ένα τσάι. Όχι, ευχαριστώ, δεν το θέλω. Ε, το ενάμνησα κατά τον καφενέ και είπα να ρωτήσω, έγινε η τσουρόξ ακόμα. Αχ, μάνα μου, σκιούλη μου, κι άλλο πως να μην τα καταφέρουμε να αποσπάσουμε το χτινό, να το χάσουμε. Πάει που το κακό στο χειρότερο. Ε, αν έτσι χτινό είναι κρίμα. Έσεις έτσι είναι ο ψησί. Ε, ούλα πλάσματα του Θεού είναι αν έτσι χτινά. Ε, πέ μου κορί λένε, εκάπνισες να πάει το πάσα κακό. Εκάπνισα, μάνα, μεν εσύ σένιαν, εκάπνισα. Εκάπνισε και μάλλα να πάει τέλεια το πάσα κακό. Ακού, μάλλα, καλή πιο μάνα, κανή. Ακούεις τι τόφι, μου βαλίφτη. Αν εκάπνιζε μάλλα, ήτουν να γιάνει το χτίνο. Δεν λαλίτσε σου. Ε, ναι, έτω, ήπου της Χριστίνας της Ράφτερας, αμάν καηλά, τάχα τέσου πως εν της περνά. Έτσι ήταν να κάνεις τώρα, χαρόσε. Ε, είναι δεν μπορώ να κάνω. Αφού έχω βράκα, θα φορήσω παντελόνια. Λέ μου, τα καιρούς φτάσαμε. Ο γιος ο Θωτής θα φορήσει παντελόνια. Αφού όσοι θέλει η Χριστίνα του Παυλή. Μπράβο, Σκέντοφι. Ήβρες το. Αμάνα, πάω να μες τη βράχτε να δει Χριστίνα και στρέφουμε. Ε, χωρί μου, κι αφού είναι ακροστή του τοπίνα, σαν ακροστή εσένα. Αλλά ήβρα κατούριμα! Πού το βρίσκεις? Η Χριστίνα έχει σκιό μωρά μητσιά, σκιό κορούθια! Α, έχεις δίκιο, κόρη μου! Λίγο ρακό που του βούρου πήγαινε βάστα να σου κατουρίσουν, άμα πρώτα ακουδά, δώσ' τους να πιούν συμπόλικο νερό, να βγάλουν πολύ, να γεμώσει το μαστραπί. Ξέρω, μάνα, ξέρω! Εμιάλινα ποιον, εμιάλινα! Ουρά και νυφτάνει ο κουνιάδος σου, κύριε Θάνο! Ελήφθηκαν τους μητσούς για την υποδοχή του Προέδρου. Τους μητσούς ή να μόνο τους κάνει. Να τους βάλει να κρατούν τις σημεούδες. Να ξέρω, Λαμιτζανή, ο Πρόεδρος ενάρτη και ο Αχιλλέας ένα βουρά να προετοιμάσει την υποδοχή να κόβει. Καλά να πάθει. Να γεννεί ρεζίλη, να παρετήσει. Ναι, και να πεις εσύ. Ναι, εγώ, γιατί όχι. Θέμα να καταπολεμήσω και την απογεννητικότητα. Υπογεννητικότητα. Ναι, ποτούτη. Και ούτε θα ψεκάζω τα αγριόχορτα μες στο χορκό. Τούτον εξαναείπαμε. Να ξέρεις άκτη που τον έχω για τούτο. Έσε χάρη που το έκαμε από υπερβάλλοντα ζήλων και όχι από κακία. Τη ζημιά του όμως έκαμε. Έκαμε την, έκαμε. Όχι τα θρουγκιά εψέκασε. Αλλά για τούτο φταίει ο άψες βίσε. Τι να. Το κακό όμως έγινε. Το θρουμπίν, αγαπητέ Λαμιτζανή, το λεγόμενο θύμους καπιτάτους, ανήκει στην οικογένεια των Χινανθαίων. Μα έχουν και τα φυτά οικογένεια και συγγενείς. Τούτα κι αν έχουν. Και ξέρεις, α, το τσάι που ξερά φύλλα και άνθη του θρουμπιού κάνει καλό στο νευρικό σύστημα. Πάει να πει δηλαδή άμα έχεις νεύρα και πεις έτσι τσάι μπερνά σου. Βοηθά και στην εξάλληψη του άγχους και της κατάθλιψης. Άκου κύριε μου, πράγματα καλά που κάνει το παλιό θρουμπί. Ολόστοση κύριε Θάνο, ολόστοση. Ελαττώνει ακόμα και τις ημικρανίες. Και με τούτα ούλα τα καλά που κάνει, κανονικά ο Μουχτάρης έναν τέτοιο τσάι έπρεπε να πει. Αμα πού να το βρει το θρουμπί που έπιαν και ψέκασε τα ούλα. Άρη Χριστίνου, πάμε να έσω.
μπράβο του. Δόξα ο Θεός. Αποφασίζετε και ήρθε την κόρη μου. Κάτσε Χριστίνο, να πεταχτώ 2 λεπτά να της τοποτήσω τις Παρασκευούς και έρχομαι. Μόνο πρόσεχε να μην τόσο νόσεις, γιατί τα μωρά ως πόψη να ξανακατουρίσουν. Άνοιξε της το στόμα της, πια ένα φωνή λένε μου, άνοιξε της το στόμα της και γύρε της το να πάει ούλον κάτω στο στομάχι της. Καλά, ξέρω, ούλα να μου τα πεις. Είσαι την κόρη μου, είσαι την τάδος μου κάμνη. Να σου πω την αλήθεια, στέτε. Πρώτη φορά να ακούω έτσι πράγμα. Έχεις δίκιο, κόρη μου, είσαι μητσάες σου, για τούτον δεν ξέρεις. Εμείς στους καιρούς μας, όσον να φάει πελοπίφανο στο χτινό, για τίποτες άλλων και να το βλάψει, ετούσαμε το κατούριμα. Ναι, πιένε μέσα στο στομάχι του ανακατώνε, του έστρεχε, και για τούτον ήταν. Για να έρχεται το χτίνο. Ε, τώρα που το λαλείς, είναι λογικό. Μπορείς το καιρό μας να μην είχαμε γιατρούς, κόρη μου, χτίνο γιατρούς, αλλά έκοφε ο νους μας. Μα έλαβε μου, κόρη μου, εσείς πώς τα πάτε. Καλά είμαστε. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα σε ο Θεός, κόρη μου. Πάντα καλά να σάστη. Πάντα καλά να σάστη. Εσύ είπε μου χαρό σε τώρα έμεινες με δυο μωρά. Ε, έμεινα. Έμεινες, α. Τα μωρά είναι ευλογία, κόρη μου. Είναι ευλογία από το Θεό να κάνει τσάλα. Και άρκον που να γεράσεις, να σου βρεθούν στα γεράματά σου. Από σιδέντρον εσύ σιώς και από σιώς τσιμάται. Είναι η αλήθεια πως ο Παυλής και εγώ θέλουμε να κάνουμε ένα άλλο ένα μωρό. Αλλά θέλουμε γιο. Ό,τι πέψει ο Θεός Χριστίνα μου, ό,τι πέψει ο μεγαλοδύναμος Θεός. Ναι, αλλά έχουμε 2 κόρες. Ένας γιος χρειάζεται. Η κόρη θα σε βαελίσει, ο γιος θα σε υποχαιρετήσει, αλλά λούσαν οι πρότεινοι. Αν ήξερα τον τρόπο να κάνω γιο, θα αρκεύκα από τα σήμερα κιόλας. Να μην βγάλεις τη βράκα γέρο και πάτου πάντα παντελόνια. Ξέρω το να μην ξέρει, ξέρω το. Φορώ την τόσα χρόνια. Αν πάτε να κάνω, δεν έχω άλλη να αντάξω. Με βιαστείς να πάρεις απόφαση, παππού, και κάτι να σκεφτούμε. Κι αφρωού, ήρθα στην κάτι ξενική στο χωρκό. Εσάστηκα τους που επιέλα στην ποτσίποδα. Άνταν και είδαμε, ήρθα στην ίσο πάνω μου. Είπα μου, εξενική. Ξεναγή, παππού, ξεναγή, που τούτους που ξεναγούν τους τουρίστες. Άρεσε τους το χωρκό μας, είπα μου. Εγραμματικό. Γραφικό θέλει να πει, συνάντησαμε και εγώ και μιλήσαμε. Παππού, φέρνουν τουρίστες και φακούν τους γύρω μες στο χωρκό για να δουν τις ομορφιές του χωρκού, κατάλαβες. Κατάλαβα, εφιαλέψα τους γύρω του χωρκού. Ανταν και είδαμε, έγινε μήνα συνούληξη στην Τζι, έλεξα να είδα σε βρακά. Ε, μα είναι και άλλο βρακά μες στο χωρκό, παππού, είσαι ο τελευταίος που έμεινε. Τραβάς τους τουρίστες, κατάλαβες. Ναι, αμά, αν με μου ράψει άλλη βράκα, η Χριστίνα του Παυλή, έλα την ευκάλω και τούτη και να προϋπαντήσω με πατελόνια τον δεσπότη. Λοιπόν, γράφε ρε αψεσβής. Ναι. Από σήμερα θα εφαρμοστείς το χωρίο μας το ένα. Το ένα. Μα εντάλλως το ένα μας, αφού έμειναμε στο 4. Γράφε ρε και ούσου. Από σήμερα θα εφαρμοστεί στο κουρίο μας το ένα που σημαίνει Εθνικός Νόμος Αναπαραγωγής. Παραγωγής. Μα να παραγούμε κοπελίσκια. Αν είμαι προήρευκε. Γράφε λαλό σου και μούλλονται. Πού έμεινα. Στο μούλλο. Στον Εθνικό Νόμο Αναπαραγωγής. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οι παντρεμένες γυναίκες από σήμερα να τεκνοποιήσουν πάρα αυτά. Πάρα αυτά. Οι καφενές του χωρκού θα κλείουν στις 8 η ώρα. Οι παντρεμένοι θα πιένουν έσω τους για τα καθήκοντά τους. Τελεία. Τελεία. Απαγορεύεται η σπάστρα, το σκαμπίδι, το 66, το τάβλι, μετά τις 8. Μετά τις 8. Να τους βάλουμε να πέφτουν με τις όρνιδες. Ναι, να πέφτουν με τις όρνιδες, ναι. Ήταν να απαγορέψω να φεύγουν και από το χωρκό, ρε. Θα χτυπήσω αμήλικτα την αστυφιλία. Θα χτυπήσω αμήλικτα την αστυνομία. Εντάξει, διορθώνω. Αστρονομία. Αστυφιλία, ρε. Αστυφιλία! Αλλο! Ωχω, κουμπάρ Φίξος είσαι. Εγώ είμαι καλά. Ο πρόεδρος μας είναι καλά.
Σαν να βιαστηκέτε λίγο, να ξαφέρεστε μου. Αλλά δεν πειράζει. Και ο τρεις φατσές της καμπάνας και άψε σβήσε. Παρόν! Σκασμότερε, σκάσε! Όχι, κουμπάρε μου, ένας είναι πουλανό. Δεν είμαι τούτο άψε σβήσε. Ναι, να συνόξω τους κορκαμζίου. Ναι, με φάση. Να μπορεί, είχε γίνει και μια αλλαγή. Δεν είχε γίνει. Να μπορεί. Βρωμή. Μα απόξω μου το κορκό. Ψωρισμένα ζώα και πουλιά. Και βρωμή πολλά. Και ο πρόεδρος προτίμησε να πάει ο Λόγια. Και θα έρθει στο κορκό. Που την δυσοσμία. Δόξα σοι ο Θεός. Έγινε το φτηνό μανά. Είες κόρη μου που σου λάλλω. Αμα έγλεπε, α. Τούτη γιατριά για τα κτηνά είναι και για τα πλάσματα. Ξέρω το, μάνα, ξέρω το. Α, ξέρεις. Α, και άκουδα, τώρα μπορεί να έρθει η Χριστή να πάρει της κανέναν καλύσιο να πάρει μητά της. Τι είναι η κοτσακατούρη μου, μας έρθει και να... Γέλα, και για να με την παρασκευού. Αμάνα, είπες σου πως είναι να έρθει ποδά, γιατί έλω άρκαζα να πάω από τσι έσω της. Όχι, όχι, είναι να έρθει να της παραγγείλω να καμιλιώ. Και εσύ ήντα που ξέρεις ποτού τα μάνα. Για μένα δεν ξέρω, εγώ κορίλε μου, ποιος δεν ξέρει. Είναι 90 υγρόνι που κουβάλλω στη ράση μου. Τα όσα ξέρω εγώ, δεν τα ξέρει το μισό φορκό λογαρκάς. Και θέλει να πεις να της παραγγείλεις τώρα να κάνει γιο. Αφού το είπαμε, πάλι να το ξαναλαλούμε. Ήμαρτον, κύριε, ήμαρτον. Ήντα καιρούς εφτάσαμε. Έτον κάνει που είναι κατάφερε να μας φέρει τον πρόεδρο, έφκαλε μου και φυρμάνει τον. Εμένα έτσι με πρόσταξε να κάνω και έτσι να κάνω. Που σαβάλλω την ανακοίνωση δαμέ και η ευθύνη φεύγει που πάνω μου, λαλό σας πάνω. Ηρέμησε κύριε Λαμιτζάνη, εντάξει, έτσι και το τέλος του κόσμου. Μα δεν που λάδετε χαρό σας, θα έρθει ο δεσπότης, εμετάνιωσε. Ένα χαΐρευτος, πρέπει να τον καθαιρέσουμε. Αχ, τι έκαμε το ψέκασμα, είδες αψεσβήσε, είδες, έδιωξε πρόεδρο. Έξερα για ό,τι ήταν να ψοφίζουν τα χτινά και τα πουλιά και να βρωμίσουν, αν το ξέρα είναι ψέκασμα. Ορίστε, εγκρίμαν, είναι καλός άνθρωπος. Και τα χτινά που ψοφίσαν είναι εγκρίμα δάσκαλε, ο τσοκάτος καλέ. Ο κάτος που είναι φτάψικο και πάλι ψόφι. Και κάτος έπαιζε θύμα και σύλλος. Ευτυχώς που κατάλαβε το λάθος του Μουχτάρης. Με μου τον υπερασπίζεσαι επειδή είσαι συγγενής σου, κύριε Θάνο, και τη ζημιά του έκαμεν τι. Δεν τον υπερασπίζομαι. Αλλά και να τον κρεμάσουμε κιόλας. Κατά κρίβει αν έτσι του πρέπει. Εκατάστρεψε. Σπάστραν πέσω και βόρα την ζανή. Έλα κοντά. Παππού, για άλλα πράγματα που λαλούμε. Έτσι ακούω, είπες τίποτε το γιο μου. Ήταν να γεννεί ο καφενές μου διάσημος. Ήταν να έρθουν οι τηλεοράσεις να τραβήσουν τον καφενέ μου. Ήταν να συναχτούν όλα τα οργάνα με γυρό να δούσει. Και εγώ ήταν να τους πω, παστούν τη τσαέρα δαμέ, έκατσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με στούν το φλιτζάνι, νέκαμα του καφέ και ήπκε. Ωραία καλή σας. Καλώς. Έλα κύριε Μουχταρή, έλα κάτσε. Μάθετε τα νέα. Ναι, είπε μας τα το κοπέλι σου, τα κατορθώματα σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλή υγεία να πει. Χα! Τώρα που σε έκοψα να με μουχτάρι, να παινιάσει στη Χριστίνα του Παυλίδη ράφτερα, να μου ράψει κοινούς τα βράκα. Η Δανή είσαι σας στο νερό. Θα τη βγάλω και τούτη και θα φωνήσω πατερόνια. Τώρα από ό,τι θα έρθει ο πρόεδρος, θέλεις φορείς, θέλεις με φορείς. Όχι, 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 κύριε Μουχτάρη, το θέμα δεν είναι έτσι απλό, με συγχωρείς, αλλά ο γέρος είναι βρακάς. Και βρακάς πρέπει να μείνει. Εγώ συμφωνώ με τον δάσκαλο. Ποιος σε ρώτησε ρε σαρά, εσύ να μου καταλάβεις ένα εκατομμύριο. Δηλαδή, εσύ έκανε να κρύψεις που μου τα έκαμε σγρούτα, να μου συντήσει κιόλας. Ήσυχα. Να μπούμε στην Ευρώπη, ρε. Τι θέλετε, ρε. Να μπούμε στην Ευρώπη με τις βράτσες, ρε. Πούλα τζουλά χιλέα. Τώρα του δόν τη σχέση μας. Μα μαλώνετε, ποιος είναι να παίξει σπάστρα μητά μου να σας χαρώ. Ο γέρος θα μείνει βρακάς. Πάει ετέλειωση. Διατάσσω τον και βγάλει την τώρα. Αχιλέα, παρακάμιστο. Εσού γαμπρέ μου την γεωπόνησή σου. Τη διακυβέρνηση του χορκού, άει στην πάνω μου. Τώρα τι του λάδεις τώρα. Τι του λάδεις τώρα. Πολλά καλά έκαμε και αποφάσισες το Χριστίνα μου. Αμα έξερε, α. Από έναν Άγιο σε παιδί αρσενικό και σύλλο λαονικό, το φόν του Θεού δεν τον είδε. Μα τι σημαίνει τούτο, δεν το καταλαβαίνω. Πάει να πει κόρη μου ότι οι Ιούδες ενάρκοι. Δεν θέλω να σου το ξύσω τώρα. Ζωηροί δεν κουμαντάρονται. Εγώ να κάνω γιο και ας είσαι ζωηρός. Καλό, ακρός του είναι να σου πω. Ακού. Τρεις τσερκαλιές που πας στην εκκλησιά, να έχεις τον μπρος σου άνθρωπο.
Μα αφού οι άνθρωποι στέκονται μπροστά και εμείς οι γυναίκες πίσω. Ε, να στέκεσαι πρώτη πίσω από τους ανθρώπους. Α, και το άλλο. Τρεις τσερκατζές. Πρόσεξε να με συναφέρεις όνομα γενετήσιμο. Μόνο αρσενικό. Και να πιάσεις και αφότου. Επόμενη κόρη μου, έτσι τελειώσαμε. Ακόμα είμαστε στο ελαγριστέ. Να αποσύρεις την ανακοίνωση σου, Μουχτάρη. Κανείως η ζημιά μας έκαμε σωστά τώρα. Έθελομε να είναι. Η ανακοίνωση δεν αποσύρεται. Είναι επίσημων έγγραφων υπογραμμένων που την εξουσία. Ενά την ισχύσω. Κάμε έτσι πράγματι σαν διπλάζω σου το φόρο, να. Κι εγώ και μάρτυρε. Και να το κάνω και εξαπολώσει. Όσο για την πλάκα, να την ευκάρει ο γέρον να ησυχάσει. Καλά στο πράγμα σου. Και κάνετε θέμα για την πλάκα, μα τέτοιο το Κυπριακό. Ε, είσαι γίνα ξύ, σύνταλος, να καταλάβεις. Ρε Αγγελέα, μπορείς να φάμε εσύ στο γύρο του τοφί χωρίς την πλάκα. Δεν καλά, στην αρχή δεν θα πατσάρει, αλλά ύστερα από καμιά εβδομά, κανένα μήνα που να συνηθίζει ο γέρος τα πατσελόνια, να συνηθίζουμε κι εμείς που να το θεωρούμε πατσένορα. Κύριε Μουχτάρη, να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω μαζί σου. Η βράκα αντιπροσωπεύει την κουλτούρα μας, την παράδοση μας, τον πολιτισμό μας. Η βράκα είμαστε εμείς ήδη. Γεια στο στόμα σου, δάσκαλε. Ό,τι πει σήμερα μπορούν. Εγώ είσαι σας τον αλό κομπέλια. Αν δεν βρω άλλη βράκα, έφκανα την και τούτη. Παππού, παππού, έλα, έλα και ήρθα σε κάτι ξεναγείο και γυρεύκουσε. Ορίστε, ήρθε ο κόσμος και θέλει να δει το γέρον το βράκα. Εφέρα σου και κοινούρκα βράκα και ζυμπούνι και ποδίνες. Μα οι τουρίστες και μου τα κάνατε. Όχι, οι ξεναγοί για να το φθορούν οι τουρίστες. Μάνα με κοινουρκό σου χαρός. Ναι, παππού, ένας ο κοινουρκό σου. Διάτε, έτσι σχέδιο προϋπαντώ αρχιεπίσκοπο. Όχι μανιθάνες πότι. Πριντα καιρούς εφτάσαμε. Έγινε και ο γέρος αξιοθέατο. Με τραβάς και να με σύρεις κάτω. Ήρθε ένα λεωφορείο γεμάτο τουρίστες λαλουμέν και να θέλουν πάλι να δούσει το γέρον το βρακά, έλα. Έκανα σου κακά. Αποφάσισα να τους δώκω κίνητρα να καταπολεμηθεί η υπογεννητικότητα. Ω, εν το εννοούσα έτσι όπως ακούστηκε σούλα, όχι. Γιατί έχει σημασία βέβαια το ότι μου τις χτυπάς πάνω στο κομπιούτερ, αλλά εκείνο που έχει πιο μεγάλη σημασία είναι ότι εσύ μου τις χτυπάς πάνω στο κομπιούτερ. Έχει σημασία, ναι. Θα τρώεις άφθονα φρούτα, σαλάτες και θαλασσινά. Μα λυπούμε τα ψάρκα να τα τρώω. Αφού τα λοιπά σε μένα τρώεις. Έτσι, απαρταλωθεί τελείως. Έχουν και κάτι αρπακτικές, κρεμάζοντες που τον λεβόν τους όπως τα χαϊμαλιά. Δε φίλε μου, τα καιρούς εφτάσαμε. Και πουλώ μην τα που θέλεις. Ε, αφού εσύ είσαι η προξενήτρα, θέλω να πέψεις προξένια της Άντζης. Δες όρνη, δες τους κάτους, τους σύλλους που ψωφίζαν εξαιρία σου κι ο καρτερά να τους συνάξει, α? Ερεστία μόλι εσείς. Ο ξακαρτερά να πιάμε καμιά αρρώσκια αντίστα. Α, τον αθεόφοβο. Μα με πιένα να τους συνάξει.